Με αλληλεγγύη και ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στον τομέα της ηλεκτροδότησης, η Ελλάδα ετοιμάζει σειρά έργων ώστε να διασφαλίσει ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι όχι μόνο επαρκής, αλλά και όσο το δυνατό σε πιο συγκρατημένες τιμές. Ο επικεφαλής του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ADMIE παρουσιάζει στο Euronews τα βασικά έργα που έχουν δρομολογηθεί. Το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι διασυνδεδεμένο με όλα τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών, όλων των χωρών που συνορεύουμε και της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται μια δεύτερη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, η οποία θα διπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023, συνεπώς θεωρούμε ότι θα συνδράμει σε πιθανές δυσκολίες το χειμώνα. Παράλληλα, είμαστε σε ένα στάδιο μελέτης για την δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, η οποία θα υπερδιπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα ενέργειας μεταξύ των δύο κρατών, και σε αρχικό στάδιο μελέτης για ενίσχυση της διασύνδεσης που έχουμε με την Αλβανία και με τη Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτές η Ελλάδα είναι εισαγωγέας ή εξαγωγέας? Η ροή του ηλεκτρισμού εξαρτάται από το τι δίνει ο αλγόριθμος της αγοράς. Καθημερινά επιλύεται ένας αλγόριθμος της αγοράς και η ενέργεια ρέει από εκεί που είναι φτηνότερη προς τα εκεί που είναι ακριβότερη, έτσι ώστε να ευνοείται ο τελικός καταναλωτής. Είναι σαν να υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών ενέργειας σε διεθνές επίπεδο πλέον και μέσω των διασυνδέσεων μπορεί η φτηνότερη ενέργεια τελικά να καταναλώνεται. Ίσα-ίσα δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε ρεύμα όταν δεν έχουμε αρκετό, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε επάρκεια ηλεκτρική. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία καλοκαίρια. Στην Ελλάδα είχαμε επάρκεια χάρη στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και την εισαγωγή ρεύματος που κάναμε τις ημέρες με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από την Ιταλία, από τη Βουλγαρία. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Το έργο διασύνδεσης με την Αίγυπτο κρίνεται καθοριστική σημασία για την πράσινη μετάβαση. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει καταστεί σαφές ότι για να επιτευχθεί η πράσινη μετάβαση είναι κρίσιμο να χρησιμοποιηθεί το ηλιακό και αιωλικό δυναμικό που υπάρχει στην Βόρεια Αφρική. Γιατί εκεί υπάρχει πλεόνασμα, είναι σημαντικό αυτό το δυναμικό. Η τεχνολογία έχει οριμάσει τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα υπήρξε η πολιτική βούληση από το 2021 να επιταχυνθεί η διαδικασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Έχουν ξεκινήσει τεχνικές συζητήσεις και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διαγωνισμό για να προσλάβουμε τον σύμβουλο που θα κάνει την τεχνικο-οικονομική μελέτη, έτσι ώστε σε 12 μήνες από όταν τον προσλάβουμε να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το έργο. Θα δημιουργηθούν πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Αίγυπτο, οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στο να μεταφέρεται ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα καταρχήν, επειδή όμως μιλάμε για μεγάλη ποσότητα ενέργειας, μέσω των διεθνών διασυνδέσεων της Ελλάδας θα μεταφέρεται τελικά και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτά είναι σύνθετα έργα, πολύ μεγάλα, και αν κινηθούμε γρήγορα, μιλάμε για έναν ορίζοντα πενταετίας. Παράλληλα με την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα κατασκευαστούν και αιωλικά πάρκα στην Αίγυπτο, που από αυτά θα μεταφέρεται η ενέργεια στην Ελλάδα. Επίσης, η Ελλάδα φιλοδοξεί να ανοίξει πύλες ενεργειακών ανταλλαγών με τη Μέση Ανατολή, μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το πρώτο κομμάτι του έργου που θα θωρακίσει την ενεργειακή επάρκεια της Κύπρου ξεκινάει άμεσα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Και είναι ένα έργο εντός του έτους, εννοείται. Πιστεύω εντός του έτους, ναι. Και είναι ένα έργο το οποίο μας ενδιαφέρει και εμάς ως οργανισμό να συμμετέχουμε στην μετοχική σύνθεση του έργου. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να καταθέσουμε μία πρόταση στην εταιρεία EuroEdge Interconnector. Αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες. Και αν αυτό γίνει δεκτό από την κυπριακή πλευρά, θα έχουμε, πιστεύω, ένα σημαντικό ποσοστό μετοχών στην εταιρεία EuroEdge Interconnector ως ADMIE. Κυρίως η ροή της ενέργειας για το έργο αυτό θα είναι από την Ευρώπη προς την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, προφανώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφέρεται
και από το Ισραήλ προς την Ευρώπη ενέργεια. Κάτι τέτοιο εξετάζεται. Αλλά μένει να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στο έργο, γιατί αυτή τη στιγμή το έργο, αυτό που είναι σίγουρο ότι ξεκινάει, είναι η διασύνδεση ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο. Τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ θα ζητήσει συνάντηση με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση για το ύψος του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου, ΚΟΑΚ, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα.